Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στη Μητρόπολη της Γυμναστικής, στην πόλη των Ολυμπιακών Ενόργανης Γυμναστικής. Ιωάννη Μελισσαλίνη, Δημοσθένη Καβάκο, Τσολακίδη Βασίλη. Welcome to Thessaloniki, the city of the Olympians in artistic gymnastics. Ιωάννης Μελισσαλίδης, Δημοσθένης Καβάκος, Βασίλης Τσολακίδης. Μας θυμούν με την παρουσία τους ο κύριος Δημήτρης Ακριτίδης, σύμβουλος Υπουργού Αθλητισμού, ο κύριος Αδαμίδης Αλέξανδρος, σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο κύριος Στεφανίδης Παναγιώτης, πρώην Ομοσπονδιακός Προπονητής, καθηγητής στο ΤΕΦΑΟ, ο κύριος Καλτζίκης Χρυσογεώνης, πρώην Αντιπρίτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σταθερινίδης Σάββας, πρώην Ομοσπονδιακός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΟ. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να διευρύνει τους αγωνιστικούς ορίζοντες στους νέους αθλητές και αθλήτριες της γυμναστικής, αναδεικνύοντάς τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές της, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανωδική πορεία της ενόργανης γυμναστικής στη χώρα μας. The purpose of this competition is to broaden the horizons of the young male and female gymnasts and help them transform to future gymnastic stars. Ας απολαύσουμε στο ξεκίνημα την πρώτη πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής στον εναέριο χορό της στο Πανί, η οποία μας θυμίζει πως στο Πανί κάθε αθλητή χρειάζεται τον όριο άνεμο της προσωπικής προσπάθειας και της προπονητικής εμπειρίας του. Let us enjoy the former gymnast of athletic gymnastics who will dance into the air performing aerial skills on seals. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο, στον χώρο που γέννησε ο Ολυμπιονίκης. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί σήμερα με αυτή την διοργάνωση δίνουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που ανοίγει νέους ορίζοντες. Νέα παιδιά σε μικρή ηλικία συναντούν τα αντίστοιχα παιδιά της ηλικίας τους από άλλες χώρες και ανταλλάσσουν εμπειρίες τους. Αύριο αυτά τα παιδιά θα είναι που θα φοράνε το δικό μας εθνόσημο και ενδεχομένως το εθνόσημο των άλλων χωρών και θα δίνουν το δυνατό αγώνα για τη μεγάλη διάκριση στις μεγάλες κατηγορίες. Αγαπητή κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρία Βούλα Πατρίδου, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Αδαμίδη, κύριε εκπρόσωπη των φορέων, πρόεδρε της Ένωσης Γυμναστικών Σωματείων. Επιτρέψτε μου που έχω κάνει αυτή την παράκληση και ξεκίνησα την παράκληση και ξεκίνησα με τα παιδιά, γιατί αυτά είναι σήμερα που γιορτάζουν, αυτή είναι η γιορτή σήμερα του αθλητισμού. Θέλω να επικεντρώσω σε ένα σημείο.
Δώστε το καλό χειροκρότημα. Δώστε το καλό σας εαυτό. Γιατί αυτά τα παιδιά αξίζουν σήμερα αυτό το χειροκρότημα για να μπορέσουν να πάρουν θάρρος να μας δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και αν δεν τα καταφέρουν, τότε θα μιλήσουμε περισσότερο για να τους πούμε ότι αυτή η προσπάθειά τους θα γίνει ακόμα καλύτερη για να συνεχίσουν να κάνουν αθλητισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δούλεψαν για αυτήν την εκδήλωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές που για πρώτη φορά είναι τόσο πολλοί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εμπορικούς που βοήθησαν, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ, νομίζω, αξίζει σε όλους εσάς, τους γονείς, που στέκεστε δίπλα τα παιδιά σας και ενισχύετε την προσπάθεια την δική τους και κατ' επέκταση ενισχύεται και την ομοσπονδία της γυμναστικής. Με την πλευρά μου θα ήθελα να πω ένα μεγάλο καλωσορίσατε όλες τις ξένες αποστολές. Θα δείτε μια πολύ καλή φιλοξενία από τους Έλληνες, γιατί ο αθλητισμός έχει μάθει να ενώνει και όχι να χωρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Και της Οργανωτικής Επιτροπής, σας καλωσορίζω στο πρώτο διεθνές τουρνουά ενόργανης γυμναστικής Horizon Cup. Σήμερα, αυτό το διήμερο μάλλον στη Θεσσαλονίκη, γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Στην πόλη που έχει γεννήσει τους τρεις Ολυμπιονίκες του αθλήματος, τον Ιωάννη Μελισσανίδη, τον Αρχιμεσοκίνα Πάπο και τον Βασίλη Μαρκίδη. Γίνεται κάτι πολύ μεγάλο και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το πράγμα το μεγάλο η διοργάνωση μεγάλη την κάνουν τα μικρά παιδιά. Οι άοπλες προσπάθειες της Αθλητικής Ένωσης της Ομοσπονδίας Γυμναστικής Βόρειο Ελλάδος και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας έχουν αποδώσει καρπούς. Ένας από αυτούς είναι και αυτός ο γόνας. Η γεύση του καρπού αυτού καθορίζεται από την προσπάθεια των παιδιών, την λαντάρα τους, την αγωνία τους και το πάθος τους να πάνε όσο ψηλά μπορούν και εμείς τους δίνουμε αυτό το βήμα ανοίγοντας τους ορίζοντες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βούλα Παπουλίδου, την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την αμέριστη συμπαράστασή της για να διοργανώσουμε αυτόν τον αγώνα. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας έχουν στηρίξει και οικονομικά αλλά και ειδικά ώστε να βγάλουμε σχέδες αυτή τη διοργάνωση. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των εθελοντών. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε σε όλους καλή διαμονή και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Μαζί με το χρυσό μας δύο χρυσά παιδιά, δύο χρυσοί αθλητές, η κυρία Βούλα Παπουλίδου και ο Ιωάννης Μελισσανίδης θα βραβεύσουν έναν άλλο χρυσό αθλητή. Πραγματικά είναι η τιμή μας που βρίσκεται σήμερα εδώ. Όπως κάνει το μαρκαράκι λίγο από το λαμπόκι, γιατί το έχει ξανακοπεί.
πολλές αγαπημένες, η κύριε Βασιλιάδη, την πρόεδρος του Κοκκοκκέας που αγαπάει, που προσπαθεί να δώσει το καλύτερο αυτό του κέντρος, με όλες τις δυσκολίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την πλαστική. Θα συμπόσουμε μέσα στην καρδιά μου, από αυτό το κουρμά θα το κάνουμε ακόμα πιο παιδί, να έχουμε φτάσει με το πιστεύος, το μόνο της κλιμάτας, να τσάμε την ψήφο του ραβιού, να γίνουμε πάνω από 10. Και ό,τι μπορούμε όλες μας δυνάμεις, τις ηχητές, ηχητές, τις οικογένειες που έχουμε εδώ στο Κοσμιάδος, αυτό το κουρμά να γίνει ένας θεσμός που θα έχει όλα τα ζωή, να κάνουμε στο πιάτο.